Και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της ημέρας. Έχουμε μαζί μας καλεσμένο τον κύριο Κυριάκο Ιορδάνου, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, για να συζητήσουμε όσον αφορά τον σύνδεσμο, να δούμε γενικότερες πληροφορίες και να κάνουμε και γνωριμία. Κύριε Ιορδάνου, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, αρχικά θέλουμε να κάνουμε μία γνωριμία με τον σύνδεσμό σας, κύριε Ιορδάνου, καθώς είστε και Γενικός Διευθυντής. Θέλουμε να μάθουμε αρχικά λίγα λόγια. Ευχαρίστω. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Φέτος ο σύνδεσμος μας κλείνει τα 60 χρόνια ζωής, παρουσίας, προσφοράς και ενεργούς δραστηριότητας στον τόπο. Ιδρυθήκαμε το 1961. Από μια πολύ πολύ μικρή ομάδα τότε προοδευτικών επαγγελματιών λογιστών. Mm-hmm. Και σήμερα αριθμούμε πέραν των 5.200 επαγγελματιών λογιστών. Παράλληλα, λειτουργούμε και ένα σχέδιο εξετάσεων μαζί με ένα από τα μεγάλα αγγλικά σώματα, που έχουμε ακόμα άλλους περίπου 3.500 φοιτητές. Ο σύνδεσμος αποτελεί, πέραν από ένα γενικό, να θέλετε έτσι, οργανωτικό σχήμα για τους επαγγελματίες λογιστές, αποτελεί και υποψηφική αρχή για τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Mm-hmm. Για παράδειγμα, μας έχει εκχωρηθεί από την μέσω νομοθεσίας η ευθύνη για την αδειοδότηση, εποπτεία και παρακολούθηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των μελών μας σε διάφορες για διάφορες δράσεις τους, όπως είναι η διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, για θέματα ξεπλήματος παράνομου χρήματος, για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών, για τους συμβούλους αφαιρεγκιότητας και για άλλες δράσεις. Επίσης, έχουμε σημαντική δραστηριότητα και ευθύνη για την εκπαίδευση των επαγγελματιών λογιστών. Όλοι έχουν μια υποχρέωση να τηρούν κάποιες ελάχιστες ώρες εκπαίδευσης σε σχέση με τα επαγγέλματά τους. Και επίσης έχουμε υποχρέωση να διασφαλίσουμε ότι τα μέλη μας τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας τον οποίο έχει υιοθετήσει ο σύνδεσμος. Mm-hmm. Σε γενικές γραμμές, ο ρόλος μας είναι και προς τα μέλη μας, αλλά και προς εξυπηρετούμε σημαντικά το κράτος σε πολλές δραστηριότητες του. Πάρα πολύ ωραία. Μας είχατε πει ότι ο σύνδεσμος απαρτίζεται από 5.000 μέλη. Έχει ιδρυθεί το 1961, οπότε είχατε και γενέθλια, κύριε Ιορδάνου. Τα 60 χρόνια σας. Ναι. Γιορτάζουμε τα γενέθλια μας. Τα εξαγγείλαμε πριν λίγες μέρες σε δημοσιογραφική διάσκεψη. Δυστυχώς, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την πανδημία, δεν θα τα γιορτάσουμε όπως τα προγραμματίσαμε. Η επόμενη μας μεγάλη δραστηριότητα είναι η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου που θα γίνει τις 24 Ιουνίου. Θα φιλοξενηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, αλλά θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικών πλατφόρμων. Και επίσης, για πρώτη φορά θα κληθούν τα μέλη μας να ψηφίσουν τα διάφορα ψηφίσματα, αλλά και για τις εκλογές της ανάδειξης μελών στο ΔΣ, ηλεκτρονικά. Οπότε, δυστυχώς, προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις των καιρών και ελπίζουμε ότι από το Σεπτέμβριο θα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση να μπορούμε να γιορτάσουμε τόσο με τα μέλη μας, όσο και με τους υπόλοιπους μας συνεργάτες πιο άνετα τα 60 χρόνια μας. Νομίζω όλοι ευελπιστούμε σε αυτές τις καλύτερες μέρες. Λοιπόν, κύριε Ιορδάνου, να μας πείτε όμως γενικότερο ο σύνδεσμος πώς μπορεί να συμβάλλει γενικότερα στην ανάπτυξη του επιχείρην και της οικονομίας της Κύπρου. Ως επαγγελματικός οργανισμός, αλλά και ως επάγγελμα γενικότερα, είμαστε παρά το πλευρόν και του κράτους και των επιχειρήσεων. Παρά το πλευρό του κράτους, σαν σύμβουλος, σαν συνεργάτης για θέματα που έχουν να κάνουν με τη φορολογία, έχουν να κάνουν με εσωτερικές διαδικασίες, ετοιμασία νομοσχεδίων, υποστήριξη διαφόρων πρωτοβουλειών, τα οποία εξαγγέλει το κράτος, διευκόλυνση διαφόρων άλλων δραστηριοτήτων. Καταθέτουμε αρκετά τακτικά αρκετές εισηγήσεις. Ήμασταν από τη δεκαετία του 80-90, θα έλεγα, εκ των πρωτοπόρων στο να
καταστήκη προς ένα διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Και έχουμε εργαστεί και εμείς και τα μέλη μας, διάφορα γραφεία δηλαδή, και άλλοι συναδέρφοι, ακριβώς προς το σκοπό αυτό. Είχαμε συμβάλει σημαντικά στη φορολογική μεταρρύθμιση του 2002 για να μπορέσουμε έτσι να ενταχθούμε χωρίς κάποιο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είμαστε σε συνεχείς συζητήσεις και διαβουλεύσεις με επικοδομητική, θα έλεγα, έτσι, διάθεση με όλα τα αρμόδια υπουργεία και την Βουλή για τη συνεχή βελτίωση όλου του λειτουργικού πλαισίου της χώρας, αλλά και για να δώσουμε κάποιες, τέλος πάντων, άλλες ιδέες ή την εμπειρία την οποία αποκομίζουμε από τις εργασίες που έχουμε στο εξωτερικό, για να καταστήκει προς πιο ευέλικτος και πιο ελκυστικός προορισμός. Την ίδια ώρα, πολλά από τα μέλη μας, ήδη έχουν πελάτες σε διάφορες χώρες του κόσμου, επενεργούν ως, ας το πούμε, διαμεσολαβητές για να εγκατασταθούν στην Κύπρο εταιρείες ξένων συμφερόντων, να δυναμώσει έτσι η κυπριακή οικονομία, να υπάρχει πραγματική συνεισφορά στο ΑΕΠ, το οποίο έχει, όπως αντιλαμβάνεστε, μια πολλαπλασιαστική επίπτωση σε όλο το φάσμα της οικονομίας, από θέσεις εργασίας, έσοδα του κράτους, φόροι, απασχόληση για όλη τη χώρα. Άρα είμαστε ένας από τους, θα έλεγα, βασικούς, αν μου επιτρέψετε τον όρο, stakeholders, αρμόδιους φορείς, για να αναπτύξουμε περαιτέρω την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Μάλιστα. Και να μας πείτε για ποια είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν γενικότερα τον σύνδεσμο, κύριε Ιορδάνου, το προσεχές διάστημα, σε σχέση φυσικά με το θέμα της οικονομίας που μας απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, καθώς η νόσος του COVID μας έχει επηρεάσει πολύ πλευρά, θα αναφέραμε. Οπωσδήποτε, το τι ζούμε το τελευταίο 1,5 χρόνο περίπου δεν θα μπορούσε κάποιος λογικά να το είχε προβλέψει. Οπότε έχει καταβληθεί μια μεγάλη, θα λέγα, προσπάθεια τους τελευταίους 18 μήνες, 16 μήνες, καταρχάς για να διατηρηθεί η χώρα σε έναν καλό επίπεδο ακόμα, ας το πούμε, συντήρησης. Κυρία μας προσπάθεια ήταν να υπάρχει, να διατηρηθεί σε έναν ικανοποιητικό επίπεδο απασχόλησης η οικονομία, δηλαδή να μην έχουν έξαρση ενεργείας, να υπάρχει ρευστότητα στις επιχειρήσεις για να μπορούν να λειτουργήσουν, να βρούμε έτσι διάφορες διαδικαστικά θέματα για με το κράτος που να δώσουν ανάσα στην επιχειρηματική και στην οικονομική κοινότητα να συνεχίσει να δραστηριοποιείται, την ίδια ώρα βοηθώντας και το κράτος να εισπράξει τα δικά του τα έσοδα, διότι και χωρίς έσοδα το κράτος δεν μπορεί να βοηθήσει. Οπότε είμαστε έτσι σε γρήγορση για τη μετά COVID εποχή και όπως αυτή θα μας βρει. Να πούμε επίσης ότι τρέχουν πολλές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με φορολογικά θέματα. Έχουμε την εξέλιξη της τεχνολογίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Εξαγγελία για την πράσινη ανάπτυξη, τον Green Deal, όπου και η τεχνολογία και η πράσινη ανάπτυξη αποτελούν σημαντικό μέρος του πλάνου για την ανάκαμψη και την αυτεκτικότητα, όπως έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την κυβέρνηση. Αυτά είναι αρκετά σημαντικά σημεία για μας. Γύρω από αυτά χτίζεται, αν θέλετε, και ένα φορολογικό σύστημα, χτίζεται ένα λειτουργικό σύστημα, χτίζεται, μπορούμε να φτιάξουμε έτσι καλύτερες τις διαδικασίες μας σε διάφορα έτσι σημαντικά, από τα σημαντικά τμήματα του κράτους που έχουν να κάνουν φυσικά με τον δικό μας τον τομέα, στην προσέλκυση επενδύσεων, εταιριών, εγγραφή, διευκόλυνση στη λειτουργία τους. Οπότε αυτές είναι σοβαρές εξελίξεις οι οποίες είναι απέναντι μας. Επίσης, δεν ξεχνάμε ότι έχουμε αντιμετωπίσει πρόσφατα μια σειρά απαξιολογήσεις σε θέματα που αφορούν το ξέπλυμα παράνομου χρήματος, οπότε ενισχύουμε αυτόν το πλαίσιο της πρόθεσης της χώρας και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της, έχοντας κατά νου ότι θα πρέπει όλα να γίνουν σε έναν
πιο δυνατών επίπεδων συμμόρφωσης. Μάλιστα. Αυτά είναι σαν βασικοί μας άξονες, καθώς και επίσης η συνεχής ενδυνάμωση του ιδίου του συνδέσμου για να μπορέσει να αντιμετωπίσει, να αντεπεξέλθει όλες τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας ή όλες τις ευθύνες τις οποίες έχουμε αναλάβει. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Ιορδάνου, όμως αντιλαμβανόμαστε ότι και το Brexit θα σας έχει επηρεάσει και εσάς ως σύνδεσμο. Έχει προκαλέσει κάποια προβλήματα αυτή η εξέλιξη? Ναι, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο το ξέραμε εδώ και καιρό. Ως σύνδεσμος έχουμε ενσκύψει πάνω στο θέμα το 2018, έχοντας κάνει σωρία επαφών με τα ιδιαίτερα υπουργεία, τα αρμόδια, ως επίσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ασφαλώς με τα αγγλικά σώματα με τα οποία συνεργαζόμαστε. Η συμφωνία η οποία υπογράφτηκε στις 30 του Δεκέμβρη πέρσι και ουσιαστικά τέθηκε σε ισχύ από την 1η του Μάη φέτος, άλλαξε το σκηνικό της προετοιμασίας μας μέχρι στιγμής. Δυστυχώς επιφέρει κάποιες πρόνοιες, περιέχει κάποιες πρόνοιες οι οποίες μας δυσκολεύουν κάπως, με την έννοια του ότι δεν υπάρχει πλέον η άμεση απευθείας αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μπορεί να γίνει μέσω ενός άλλου θεσμικού οργάνου, το οποίο θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από τη Συμφωνία Αποχώρησης, αλλά ακόμα δεν το έχουμε δει να λειτουργεί και δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα λειτουργήσει. Οπότε, ναι, έχουμε, τηρείται δυστυχώς έναν έτσι νεφέλωμα κάποιας αβεβαιότητας. Από την άλλη, ως σύνδεσμος, εμείς έχουμε προβεί σε όλες τις, όπως ξαναλέω, είμαστε σε διαρκή επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους και αναμένουμε τις τελικές οδηγίες από το κράτος για τον περαιτέρω χειρισμό. Και εν τω μεταξύ, έχουμε φροντίσει να διασυγκρίσουμε όλα μας τα μέλη, τους φοιτητές μας, καθώς να εφαρμόσουμε το γράμμα του νόμου όπως προκύπτει από τη Συμφωνία και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Υπάρχει όμως δυστυχώς μια αβεβαιότητα η οποία θα πρέπει να ρυθμιστεί και δεν είναι μόνο στην Κύπρο, πρέπει να το πω για να μην έχει κάποια παρεξήγηση, είναι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάρα πολύ ωραία. Είχατε αναφέρει και σε προηγούμενες σας δηλώσεις ότι ο ΣΕΛΚ ενέκρινε και πρόσφατα νέους κανονισμούς, κύριε Ιορδάνου, για την πειθαρχική και διοικητική διαδικασία. Ναι. Θα έλεγα ότι η περίοδος της πανδημίας ενέργησε και πέραν των υπολείπων, θέλετε, των άλλων θεμάτων που θα έπρεπε να είχαμε χειριστεί πυροσβεστικά από την πρώτη ημέρα. Αποτέλεσε και μια περίοδος, καταλυτική περίοδος για μας, για να αναθεωρήσουμε και τον τρόπο που λειτουργούμε σε διάφορα θέματα. Δηλαδή, τι αλλάζει και τι ίσχυε, κύριε Ιορδάνου? Να σας πω. Έχουμε αναθεωρήσει διάφορους εσωτερικούς κανονισμούς. Το τι έχουμε αποφασίσει στο ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ είναι την απλοποίηση ουσιαστικά των διαδικασιών για να μείνει τόσο χρονοβόρες. Έχουμε κωδικοποιήσει, αν θέλετε, παραπτώματα, διαδικασίες, κυρώσεις, ούτως ώστε να γίνεται πιο δίκαιη η όλη διαδικασία, να είναι πιο αδιάβλητη και να αποδίδεται η δικαιοσύνη όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από ότι ακολουθώντας πιο παλιές διαδικασίες, οι οποίες ήταν πιο χρονοπόρες. Οπότε έχουμε τροποποιήσει αυτά τα δύο, αν θέλετε, κανονιστικά μας έγγραφα. Το ένα αναφορά πειθαρχικό, που είναι την τήρηση των κανονισμών του κώδικα διοντολογίας και της νομοθεσίας, και το διοικητικό αφορά την τήρηση των εσωτερικών κανονισμών και ευρήματα τα οποία μπορεί να έχουμε από εποπτικές επισκέψεις, εποπτικά κυρίως θέματα. Μάλιστα. Και ο σκοπός είναι για να γίνεται η όλη εξέταση των πιθανών προβληματικών περιπτώσεων με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και θα έλεγα πιο αντικειμενικά και πιο ανεξάρτητα από την διαδικασία. Να πούμε ότι κανένα από τα δύο όργανα αυτά, σε κανένα από τα δύο όργανα δεν εμπλέκεται ούτε το ΔΣ στην τρίψη απόφασης ή της διαδικασίας, ούτε ακόμα η διεύθυνση. Σε εισαγωγικά, οι δικαστές μας, οι
Αυτοί που είναι στις θέσεις των εποπτικών οργάνων είναι, είτε δεν είναι μέλη του συνδέσμου, είτε αν είναι, δεν έχουν σχέση με την λειτουργία του συνδέσμου. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Ιορδάνου, νομίζω έχουμε καλύψει γενικότερα έτσι όλο το μέρος της συνέντευξής μας. Αναφέρουμε πάρα πολλές σημαντικές πληροφορίες για τον σύνδεσμο. Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε και κάποιο καταληκτικό σχόλιο. Αν θέλετε εσείς να δώσετε, να επισημάνετε κάτι, να δώσετε κάποιο μήνυμα. Το μήνυμα που θα θέλαμε να περνούσαμε είναι ότι, εντάξει, σαν ΣΕΡΚ είμαστε 60 χρόνια παρουσία. Προσδοκούμε σε άλλα τουλάχιστον 60 χρόνια καλής και δημιουργικής παρουσίας. Το τι θα λέγαμε είναι ότι θα ήθελα σε ένα καταληκτικό σχόλιο να πω ότι είμαστε μέσω διαφόρων διεθνών εξελίξεων και στις οποίες και η Κύπρος θα πρέπει να συμμετάσχει. Δεν είμαστε αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο, είμαστε μέρος του ευρύτερου χρηματοοικονομικού γίγνεσθε σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνεπώς θα πρέπει να γίνουν εσωτερικά πάρα πολλές ρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις, αλλαγές, τροποποιήσεις και να δουλέψουμε στη βάση των στρατηγικών σχεδιασμών οι οποίες είναι ήδη σε εξέλιξη από διάφορα σώματα, όργανα του κράτους όπως είναι το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Οικονομίας και άλλα. Με έμφαση στην τεχνολογία, με έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη. Αυτά θα ήθελα σαν καταληκτικό σχόλιο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας σήμερα. Να είστε καλά, κύριε Ιορδάνου. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή μέρα και σε εσάς.